Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ είμαστε στο κανάλι μου στο YouTube, στο στούντιο στην Αγία Παρασκευή και θα φτιάξουμε μια καινούργια συνταγή. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ εύκολη πίτσα. Θα έλεγα ότι είναι καλοκαιρινή, με ντοματίνια και βασιλικό, φρέσκο τυρί κρέμα, λίγα υλικά, εύκολα και πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτή τη συνταγή. Ταξιδεύοντας στην Ιταλία μπορείτε να φάτε τις πιο ωραίες πίτσες. Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι πολλές φορές δεν έχουμε χρόνο, άρα μπορούμε να πάρουμε ένα έτοιμο ζυμάρι για πίτσα, να το ανοίξουμε και να φτιάξουμε πραγματικά μια πάρα πολύ νόστιμη πίτσα. Πάμε να πάρουμε το ζυμάρι μας, το οποίο θα το ανοίξουμε. Εδώ μπορείτε να το ανοίξετε πάρα πολύ εύκολα. Καλό είναι ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες να το έχετε στο ψυγείο και να το ανοίξετε κατευθείαν. Και με πολύ απλό τρόπο θα βρούμε την άκρη του και θα το ανοίξουμε. Αυτό είναι ένα ζυμάρι το οποίο μπορεί να φτιάξει δύο πίτσες. Εγώ λοιπόν θα ανοίξω το πρώτο. Βλέπετε εδώ ακριβώς που μπορείτε να το κόψετε. Το πρώτο ζυμάρι αυτό που θα κάνετε είναι για αρχή θα το τυλίξετε λίγο έτσι στα τέσσερα, θα το βάλετε στην άκρη εδώ και θέλω να πάρετε ένα κοντό ταψί στο οποίο θα βάλετε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Μερικές σταγόνες. Με το χέρι σας μπορείτε να το απλώσετε ή με ένα πινέλο, το χεράκι είναι μια χαρά και όπως είναι το ζυμάρι θα έρθουμε εδώ απαλά πάλι να το ανοίξουμε μέσα στο ταψί μας. Και θα έρθουμε να απλώσουμε το ζυμάρι μας να πάει σε όλο το ταψί. Είναι μια πίτσα με λεπτή ζύμη, υπάρχει και με αφράτη, αλλά η πιο ιταλική είναι με τη λεπτή ζύμη και γι' αυτό εμένα μου αρέσει να τη φτιάχνω ειδικά αυτή τη συνταγή με το φρέσκο τυρί κρέμα και τα ντοματίνια. Το ζυμάρι μου λοιπόν το έχω απλώσει. Τώρα θα πάρουμε την σάλτσα μας, την οποία θα την ανοίξουμε και θα την απλώσουμε καλά πάνω στο ζυμάρι μας. Αυτό που θέλω να προσέξετε καλά είναι να απλώσετε τη σάλτσα, αλλά να αφήσετε περίπου ένα δάχτυλο κενό γύρω-γύρω. Μπορείτε να βάλετε και λίγη σάλτσα μέσα στη μέση και θα έρθετε μετά με το κουτάλι να πάτε να την απλώσετε, να πάει παντού, αλλά γύρω-γύρω ένα καλό δάχτυλο θέλω να το αφήσετε κενό. Αυτό γιατί θα ψηθεί εκεί ωραία η πίτσα, θα κάνει αυτή την κρούστα, η οποία κρούστα πολλοί την αγαπάνε, σε άλλους δεν αρέσει πολύ. Εγώ πάντως τη λατρεύω. Λοιπόν, λίγη σάλτσα ακόμα, όχι πάρα πολύ, γιατί θα πέσει και το λευκό τυρί κρέμα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μυστικό σε αυτή τη συνταγή, ότι ψήνω την πίτσα μου σκέτη μαζί με τη σάλτσα στην αρχή για λίγη ώρα και μετά στη μέση του ψησίματος θα βάλουμε το φρέσκο τυρί κρέμα. Ντοματίνια και βασιλικό τα βάζω μας στο τέλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι. Πάμε να τη βάλουμε στο φούρνο, θα την ψήσουμε 6 λεπτά και μετά θα βάλουμε από πάνω το φρέσκο τυρί κρέμα. Πάμε φούρνο. Το μισό ψήσιμο είναι έτοιμο. 6 λεπτά στους 210 βαθμούς και τώρα θα βάλω από πάνω το φρέσκο τυρί κρέμα. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής, μία μαρίζα και χρειαζόμαστε και 300 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα. Θα ανοίξετε τη σακούλα σας κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Θα πάρετε το φρέσκο τυρί κρέμα και με μία μαρίζα πολύ απλά θα γεμίσετε τη σακούλα σας. Λοιπόν, τη σακούλα την πιάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, κάνουμε μία πιέτα, εδώ, πιάνω και φυσικά πρέπει να την κόψουμε στην κάτω πλευρά. Θέλω να την κόψετε όχι πάρα πολύ, λίγο, εδώ. Βάζουμε κάτω το φρέσκο τυρί κρέμα και θα πάμε τώρα να την απλώσουμε σε όλη μας την πίτσα. Πάμε, ξεκινάμε. Άμα σε κάποια σημεία κοπεί δεν πειράζει, θα πάμε μετά να το βάλουμε. Έτσι κι αλλιώς θα πέσουν τα ντοματίνια από πάνω. Λοιπόν, αυτή θα την ξαναβάλω τώρα στους 210, αναλόγως στο φούρνο, περίπου γύρω στα άλλα 5 με 6 λεπτά. Λοιπόν, σε αυτό το φρέσκο τυρί κρέμα δεν έχω προσθέσει κάτι μέσα, ούτε αλάτια, ούτε πιπέρια, το βάζω σκέτο και μετά θα προσθέσουμε από πάνω ομάτα ντοματίνια και το βασιλικό. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε για άλλα 5 με 6 λεπτά στο φούρνο μας στους 210 βαθμούς.
Όση ώρα ψήνετε η πίτσα μου μαζί με το φρέσκο τυρί κρέμα, θα κόψω τα ντοματίνια. Θα κάνετε κι εσείς αυτό όταν ψήσετε την πίτσα σας. Θα τα κόψετε τα ντοματίνια στα δύο, έτσι ώστε να μπουν ομά πάνω από την πίτσα μόλις βγει από το φούρνο. Η πίτσα μου είναι έτοιμη, νομίζω ότι μπορούμε, άμα θέλουμε, να τη φάμε ακόμα και έτσι όπως είναι σκέτη. Αλλά τι θα κάνετε, μπορείτε να την αφήσετε, άμα θέλετε, για μερικά δευτερόλεπτα λίγο να κρυώσει πιο πολύ για να μην καείτε. Αλλιώς, κατευθείαν όπως είναι τα ντοματίνια, ερχόμαστε και τα βάζουμε σε διάφορα σημεία πάνω στο φρέσκο τυρί κρέμα. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο ωραία και η εικόνα της, αλλά και η γεύση της, γιατί θέλω να είναι ζεστημένη πίτσα και δροσερά τα ντοματίνια από πάνω. Να βάλουμε και τα τελευταία μας ντοματίνια και όσο τα βάζω να σας πω για τους λάτρεις της λαϊκής και το σούπερ μάρκετ, μπορείτε να βρείτε ντοματίνια, τα αυτά που λέμε τα μαύρα ντοματίνια, τα πιο σκούρα ή κίτρινα, και έτσι να είναι πραγματικά πολύχρωμη η πίτσα που θα φτιάξετε. Τα ντοματίνια τα βάλαμε, πάμε τώρα να πάρω λίγο βασιλικό, εδώ θα πάρουμε και τα μεγάλα τα φύλλα και τα πιο μικρά, θα κόψουμε με το μαχαίρι μας και θα βάλουμε από πάνω. Το βασιλικό θέλω να τον κόβετε μία φορά για να μην μαυρίζει, κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Είναι τα χρώματα της Ιταλίας, η αλήθεια είναι. Αλλά εμείς το φτιάχνουμε εδώ, στην Ελλαδάρα μας, στην όμορφη μας χώρα, με τα δικά μας ντοματίνια, με το δικό μας βασιλικό. Και θα πάρω ένα κουτάλι, θα βάλω μερικές σταγόνες κρέμα βαλσαμικού. Όχι πολύ, πραγματικά πολύ λίγο θέλω. Έτσι, θα πέσει σε μερικά σημεία. Μένει κάτι ακόμα. Τι είναι αυτό? Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θα βάλετε έτσι από πάνω. Μην ξεχαστείτε, πάρτε την πετσέτα σας και ελάτε να δούμε μαζί την πίτσα. Αυτή εδώ είναι. Λοιπόν, εύκολη και γρήγορη πίτσα, θα έλεγα ελληνικότατη, με ωραία ντοματίνια από την Κρήτη, με βασιλικό από τον κήπο μου και ζυμάρι πολύ εύκολα από το ψυγείο. Θα πάρετε λεπτή ζύμη της Pillsbury και θα φτιάξετε μια πάρα πολύ ωραία πίτσα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να βλέπετε όλες τις συνταγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σχόλια που κάνετε. Μ' αρέσει που μου λέτε να κάνω διορθώσεις και τις κάνω. Και φυσικά, like στην επίσημη σελίδα στο Facebook και follow στο Instagram στο Alex Παπανδρέου. Ελπίζω να είστε πάντα καλά, να φτιάχνετε ωραίες συνταγές, νόστιμες και εύκολες. Γεια σας!